Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Μάρι Λέοβατς ραδιοφωνικά. Ωραία. Με την μετάφραση του Παναγιώτη Ρωνιάδη. Mm-hmm. Ελπίζω να ακούμε κανονικά. Βάζω ανοιχτή ακρόαση για να ξέρετε κι εσείς. Ωραία, ωραία. Μισό λεπτό. Όποιος θέλει. Φέτος δείχνει σε μια εβδομάδα 5-6 χρόνια. Δηλαδή είναι πολύ αυτοπεποίθηση. Πατάει καλά. Τι έχει συμβεί αυτό το διάστημα της πρώτης χρονιάς που πλέον του δίνει αυτή την εικόνα. In this pre-season you look like you've been in the club for 5-6 years. You feel more confident, you seem on the pitch better. What is the difference between last season and this pre-season and you have this change? Well, the main reason is that I make the pre-season from the start, because last year I came at the end of the pre-season with the team. And till you know the teammates and the players, it takes a little bit of time. And now I'm already 1 year here. I know the guys, the players, so it's much easier for me. Το βασικό είναι ότι φέτος ξεκινάω την προετοιμασία από την αρχή. Πέρσι ήρθα στο τέλος της προετοιμασίας. Χρειάζεται χρόνο για να μάθεις την ομάδα, τους καινούργους παίκτες, πώς παίζουν. Τώρα είμαι ένα χρόνο στην ομάδα, ξέρω καλύτερα τα πράγματα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Τι ποσοστό από τον πραγματικό Λέοβατς είδαμε πέρυσι για να καταλάβουμε και πώς προβλέπουν αυτό και τι εντάξει περιμένουμε φέτος. If you can make an evaluation, what percentage of the real Leovats did we see last season and what shall we expect for this season? I think till we change the system it changed all of that. I think I can give more, but now for the pre-season we have to work hard to put a higher level to everybody and to be ready in 3 weeks or in the 26th of July when it starts to count the real season, so we have a little bit more time. Μέχρι την αλλαγή όπου άλλαξαν όλα και για μένα και μετά έδωσε κάποια πράγματα, σίγουρα μπορώ πολύ περισσότερα και το σημαντικό τώρα είναι να δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο, να πιέσουμε όλους τους εαυτούς μας και να είμαστε έτοιμοι στις 26 Ιουλίου που ξεκινάει η σεζόν. Πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς και επειδή είχε πάρα πολύ, δεν μπορούσε ποτέ να βρει ρυθμό και ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Φέτος σκέφτεται να και στο προσωπικό επίπεδο να περιοριστεί σαν ένα πρόβλημα να προσέξει πάρα πολύ. Last season you had a lot of problems with injuries that didn't let you to find your own pace, to your own self on the pitch. Do you believe that this season this problem would be gone? I hope. For every player it's shit to have many injuries because you always start coming one rhythm and then you always again out. But now I start the pre-season from zero, from the start, so I hope it will be good this year. Can you also explain the main reason for all the injuries last year? I think I was too tired because I had, when I came here to PAOK with my old team, only 2 days free after the season. I had no holidays. I came here where the team was still in the pre-season, but I already played with my old team the qualification for Europe and also 5 games in the championship. I think this is the reason that the injuries came only for tiredness or no holidays. I think it is. Ελπίζω φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είναι πολύ άσχημο για κάθε παίκτη να έχει τραυματισμούς. Χάνεις το ρυθμό σου, δεν μπορείς να πεις να παίξεις στο γήπεδο να δείξεις αυτό πραγματικά αξίζεις. Και ελπίζω αυτή τη χρονιά να μην έχουν αυτά τα προβλήματα. Αν ζητάτε το λόγο γιατί συνέβη αυτό και γιατί είχα αυτά τα προβλήματα τραυματισμού την περασμένη σεζόν, είναι γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος. Είχα ουσιαστικά μόνο 2 μέρες διακοπές από την προηγούμενη σεζόν και είχα ξεκινήσει ήδη προετοιμασία με την προηγούμενη ομάδα μου. Είχα παίξει προβληματικά στο Europa League και 5 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μπήκα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ χωρίς να έχω καθόλου περιθώριο, γι' αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Οι συμπαίκτες του έχουν μιλήσει για θέματα που έχουν αλλάξει και αφορούν την οργάνωση. Το έχει διαπιστώσει και ο ίδιος. Πιστεύει ότι σε αυτό το κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος. All of your teammates have spoken for a change in organization and recuperation in all these aspects of the game. Do you also feel like this? Do you feel
better, more comfortable with all the procedure going before the training and after the training? Yeah, of course, but every player has his own way to prepare for the training for the game. So, but like now we have two more guys which help the team and the guys with the physio. So every guy who can help the team more is welcome here, and it's a good thing for the club and for the players. Φυσικά κάθε ποδοσφαιριστής έχει το δικό του τρόπο που προετοιμάζεται για την προπόνηση, είναι ξεχωριστός. Βέβαια φέτος έχουμε δύο ακόμα ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε τους φυσικοθεραπευτές και κάθε ένας μπορεί να βοηθήσει στο συγκεκριμένο κομμάτι, φυσικά και είναι ευπρόσδεκτος στην ομάδα. Έχει και αυτό την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο χρόνο της προετοιμασίας έχει κάνει περισσότερα πράγματα από τα αναμενόμενα. Do you believe that in this part of the pre-season PAOK has achieved more than expected? And we're saying that because after the performance, the good performance against the club. Well, I can't compare this season with the last season because it's my first pre-season with the team. But I think we're doing good. Of course, there is many things to make better, to when which we get to work till the first really game. And of course we are a little bit tired, but the things till now are going good. We are happy so far. And also nobody is injured, and it should be going on like this. Μπορώ να συγκρίνω το τι συμβαίνει φέτος με το τι συνέβη πέρυσι, για παράδειγμα, την πρώτη μου προετοιμασία στην ομάδα. Είναι αλήθεια ότι πάμε καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχουν βέβαια ακόμα πολλά περιθώρια εξέλιξης. Έχουμε πράγματα να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Φυσικά είμαστε λίγο κουρασμένοι, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Τα πράγματα μέχρι στιγμής πάνε αρκετά καλά. Δεν έχουμε τραυματισμούς και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό πάγο φέτος και τι θα διαφέρει. Do you believe that we are going to see different PAOK this year? What do you believe would be the difference? I think the philosophy of the style, how we want to play, will not change so much because the coach stays the same. But we have many new players which have other styles to play, and so far they are good in the team. They give us quality, experience. I think the most of the players are older players, so we get experience which will help us. But I don't think the style of us will change so much as you see in the playoffs. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία και η προσέγγιση του παιχνιδιού δεν θα αλλάξει πολύ σε σχέση με ό,τι είδαμε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και στα playoff, διότι ο προπονητής είναι ο ίδιος. Σίγουρα έχουμε αρκετούς νέους παίχτες αυτή τη στιγμή και μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει καλά για την ομάδα, μας έχουν βοηθήσει γιατί μας έχουν προσδώσει ποιότητα και εμπειρία. Είναι ποδοσφαιριστές που δεν είναι νεαροί, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι η φιλοσοφία του παιχνιδιού θα είναι πάνω κάτω η ίδια με το τέλος του προηγούμενης σεζόν. Θα θέλει να μας πει βέβαια για τον Κοβάσιν, γιατί μας χτίστηκε ως άνθρωπος ο οποίος τον βοήθησε πολύ και είναι εδώ στην προετοιμασία για να βοηθήσει και τους συμπαίκτες του, αν χρειαστεί. If you want to make one comment about Nenad Kovacevic, because he was presented like the person who helped you play without any problems during the playoffs of last season, and because he is here to help the team in the cooperation sector, if you want to make one comment about him. Oh, well, I have to say I didn't know him. The coach said he knows this guy from Belgrade, he could help me. And I went there and it really, I stayed there for 1 week. We made every day about 4 or 5 hours therapy and training, and she helped me really, really good. And I played the whole playoff, which is a very tough rhythm. We play every 3 days, so, and I played all the games. So of course I was tired, but I had no pain, and this was a good thing. And I think he can help us here in the team with the players a lot. Εδώ την περασμένη σεζόν μου είπαν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στο Βελιγράδι ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει να επανέλθω από τον τραυματισμό μου, και έτσι πήγα εκεί, έμεινα για μία εβδομάδα, έκανα 4-5 ώρες την ημέρα θεραπεία, έκανα προπόνηση,
και όντως με βοήθησε να παίξω στο play-off, το οποίο ήταν δύσκολο γιατί είναι πολύ απαιτητικός ο ρυθμός σε μια τέτοια διαδικασία. Παίζεις κάθε 2-3 μέρες. Φυσικά και ήμουν πολύ κουρασμένος κατά τη διάρκεια του play-off, αλλά δεν είχε καθόλου πόνο και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι αυτή τη σεζόν. Να ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για το νέο ΠΑΟΚ. Είπε ότι ήταν φέτος που είναι και ποιοτική και εμπειρή. Ένα πρώτο συμπέρασμα από όσους βλέπουν τα παιχνίδια της ομάδας είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι και πιο γρήγορος. Φέτος έχει περισσότερη ταχύτητα, κυρίως με το ομάδος, με το τσάμα κάτω, σε δεδομένους του μεσάους, αλλά με αυτούς κυρίως σημερίζεται. Την άποψη ότι ο νέος ΠΑΟΚ θα είναι και ένα επίπεδο πάνω σε ταχύτητα. Speaking about the new power that we're going to see this season, one first comment is that we see that the team is faster in the style of play, and with also two new players on the flanks, fast players, Dalma Campos, Leo Matos. So, do you believe, do you agree that Pau will be faster this season? Of course, I think speed is always good in the offense. As you said, Dalma is very fast player, very good player, I like him. And also Leo Matos. They did it good against Brish together. And I think they both can help us in this season. It's going to be, again, a tough season. So we're glad to have them. Σίγουρα η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο είναι πάντα καλή, ειδικά όταν μιλάμε για το κομμάτι της επίθεσης. Συμφωνώ ότι ο Τζαλμα Κάμπος είναι ένας πολύ καλός, ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μου αρέσει πολύ. Και ο Λέο Μάτος το ίδιο, και οι δύο τους τα πήγαν πολύ καλά στο παιχνίδι με την Βρύση από τη δεξιά πλευρά και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη σεζόν που περιμένουμε να έχουμε. Πόσο πολύ προχώρησες το γεγονός ότι τελευταία στιγμή είναι πιο συγκεκριμένη ομάδα και δεν πήγες στο επίπεδο. What does it mean for you, what cost you, let's say, that you are not included in the top of the players going to the Euro? Well, of course, I was a little bit unhappy to not participate on the Euro to go with the team, but at the other side, I had 3 days, I had holidays, I could recover good, take some rest with my family. But every player wants to go to a big tournament like this, so there will be in 2 years again World Cup, so I hope with the games in bulk and I hope to stay fit here and let's see. At the end the coach decides which players it takes to the qualification. I can only play good and we'll see. Φυσικά είμαι λίγο απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν κλείθηκα να συμμετάσχω στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Για έναν ποδοσφαιριστή είναι πάντα σημαντικό και ωραίο να παίζει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά βέβαια είχα το χρόνο να ξεκουραστώ, να δω την οικογένειά μου, να πάω διακοπές που την προηγούμενη χρονιά δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Από εκεί πέρα σε 2 χρόνια έχουμε Μουντιάλ. Ελπίζω μέσα από τις εμφανίσεις μου με τον ΠΑΟΚ να είμαι μέσα στην εθνική ομάδα, να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα καλεί ο προπονητής στα προκριματικά για το Μουντιάλ και πάνω απ' όλα έχουμε να είμαι καλά στην υγεία μου για να μπορώ να διεκδικήσω μια θέση. Τελευταίες 2 ερωτήσεις, 3, να αφήσω πίσω για να το κλείσουμε. Την Παρασκευή υπάρχει κλήρωση για τον προκριματικό γύρο. Αν προτιμάτε έχουν αντίπαλο τώρα, το πιο αδύναμο από τους υπόλοιπους ή απλά τον εξετάζει κάποιος. On Friday there is the draw for the third qualification round. If you have a preference on an opponent, if you consider someone weaker than the other team? It's difficult to say. I think every team has its quality. You can't say one team is more bad or more better for Pau. But I'm sure every team will have the problems in Tumba with our fans in the back. It's going to be very, very difficult to play. I don't have preference. Who comes. Όχι, δεν έχω κάποιο προβλήμα. Όπως είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι μια ομάδα θα είναι καλύτερη ή χειρότερη για τον ΠΑΟ. Κάθε ομάδα έχει τη δική της ποιότητα. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι ομάδες, όπως και αν είναι απέναντί μας, θα έχει πρόβλημα το να έρθει να παίξει την Τούμπα με τον κόσμο μας να μας υποστηρίζει. Επειδή έχει την εμπειρία του Champions League, ποιο θεωρεί το κλειδί για να μπορέσει μια ομάδα να βρει ο Μπουλιούς. Και δεύτερον, ένα σχόλιο για τον παίκτη που είναι τον backup ουσιαστικά, τον Δημήτρη Γιαμούνη.
Αυτό που βλέπεις στον Ομόνια. You have the experience of Champions League, so what do you believe is the main factor that one team has to have in order to qualify in the group stage? And one comment about your backup player in left back position, Yanis. Yes, I think it's a long way to the group stage, to the Champions League, a very, very difficult way. Of course, you have to be concentrated, focused. The team has to play four very good games. And also you have to need a little bit luck. It's always a matter. But we have to believe in this. If we don't believe to go to the group stage, we don't have to play at all. I think we have the quality with the new players to be successful in the qualification. I think we all have to believe, and we will see. About the Nulis, I think he's a good player. Young, but I see in the training he works good, he's fast, he also wants to be in offense. He's a good player. Το πρόβλημα ότι το Champions League είναι μακρύς και είναι και δύσκολος. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και φυσικά να έχουμε και την τύχη μαζί μας. Είναι πάντα απαραίτητο να έχεις τύχη και να προχωρήσεις. Από εκεί πέρα εμείς πρέπει να το πιστέψουμε. Αν δεν το πιστεύουμε δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστούμε. Έχουμε την ποιότητα να τα καταφέρουμε. Και θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Γιαννόμπι, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, είναι νεαρός, δουλεύει καλά στις προπονήσεις, είναι γρήγορος, του αρέσει να βγαίνει προς την επίθεση και θέλω να μπορεί να μας βοηθήσει. Ένα σχόλιο, είναι ένα χρόνο στην Ελλάδα. Μη φάνηκε γιατί παράξενο στον ελληνικό δόσο. You run one season, one year in Greece and in Greek football. Do you believe something is weird in Greek football? Good question. The only weird thing is I think the organization, as it was with the playoffs and with the cup, it was a little bit strange for us because we waited 3 weeks without game for the playoff to start and then they again changed it. Only this, but the league is so far, I like it. You have good atmosphere with the better teams, nice stadiums. Only the organization is a little bit strange, but I think something will change. Η οργάνωση είναι το πιο περίεργο, ειδικά αυτό που συνέβη την περασμένη σεζόν όταν περιμέναμε για το κύπελο τι θα γίνει και για τα play-offs. Ήμασταν 3 εβδομάδες χωρίς να δώσουμε κάποιον αγώνα και ξαφνικά πάλι το πρόγραμμα άλλαξε. Αυτό είναι αυτό που μου ξενίζει. Από εκεί και πέρα το ελληνικό πρωτάθλημα μου αρέσει, έχει καλές ομάδες, έχει καλή ατμόσφαιρα, έχει καλά γήπεδα. Θεωρώ ότι η οργάνωση είναι το πρόβλημα και ελπίζω αυτή τη σεζόν να αλλάξει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.